Ωραία, είμαστε έτοιμοι. Έχετε το λόγο, κυρία Πατζίδη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Μιλάμε σήμερα για τους δικαστικούς υπαλλήλους, αλλά δεν μπορώ να μην αναφερθώ στα απολύτως συγκλονιστικά γεγονότα τα οποία εμπλέκεται η αστυνομία της κυβέρνησής σας. Η Ελλάδα της Μητσοτάκης ΑΕ, του Θεοδωρικάκου και του επιτελικού κράτους ανοίγει πυρ για 20 ευρώ. Κάπως έτσι θα έπρεπε να είναι η ενημερωτική τίτλη για τη δολοφονική επίθεση σε βάρος 16χρονου Ρομ στη Θεσσαλονίκη. Ανταυτού, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίδομα 600 ευρώ εφάπαξ στους ενστόλους της αστυνομίας και του λιμενικού. Επιβραβεύονται λοιπόν οι δολοφονικές επιθέσεις και τα pushbacks των προσφύγων και των μεταναστών στο Αιγαίο. Δικαιοσύνη φώναζαν οι γονείς και συγγενείς του Νίκου Σαμπάνη, που δολοφονήθηκε από την ομάδα Δίας, ενώ ακόμη ένας Ρομ έπεσε στα χέρια της άριστης αστυνομίας. Η συστηματική αυθαιρεσία με ρατσιστικά, σεξιστικά και ελιτιστικά στοιχεία δυστυχώς συνεχίζεται ακάθεκτα με την παράλληλη άμεση και έμεση στήριξη της κυβερνητικής πολιτικής. Στο αστυνομοκρατούμενο κράτος του κ. Μητσοτάκη, η ανθρώπινη ζωή τίθεται σε αμφισβήτηση. Καθώς, αν για 20 ευρώ κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του ένας 16χρονος από σφαίρα στο κεφάλι, πόσο κοντά είμαστε σε ένα νέο Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο. Οι 16χρονοι του 8 έχουν προπολού ενηλικιωθεί το 22. Οι 16χρονοι του σήμερα έχουν να αντιμετωπίσουν τις τιμωρητικές διαθέσεις μιας υπουργού για τη δημόσια και δωρεάν παιδεία. Μιας κυβέρνησης που θεωρεί τους νέους αναλώσιμα και ταραχοποιά στοιχεία. Όμως το μαθητικό και φοιτητικό κίνημα οι νέοι αυτής της χώρας, όπως το 8, έτσι και τώρα, θα αποτρέψουν ένα νέο Αλέξη. Γιατί ο αγώνας τους απέναντι στην κρατική βία, η οποία μεταφράζεται σωματική αλλά και θεσμική, δεν έχει τελειώσει. Γι' αυτό και κάθε 6 Δεκέμβρη, η μέρα μνήμης της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, από τον ειδικό φρουρό Κορκονέα, οι μαθητές και φοιτητές ίσομοι κατεβαίνουν στους δρόμους. Δίνουν μήνυμα ενάντια στην κρατική καταστολή που μετοσιώνεται σε αστυνομικό και σηκώνει το όπλο σε 16χρονα παιδιά. Το όπλο δεν είναι μαγικό, ούτε ρίχνει στον αέρα. Αλλά στην περίπτωση του Νίκου και του Αλέξη, όπως και του 16χρονου στη Θεσσαλονίκη, δυστυχώς βρήκε στόχο. Ας ελπίσουμε όμως ότι ο τελευταίος θα αναρρώσει πλήρως. Ως προς το νομοσχέδιο τώρα. Η αλλεργία της κυβέρνησης προς την ουσιαστική διαβούλευση και τον πραγματικό διάλογο φαίνεται από τη σχετική καταγγελία της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας. Η Ομοσπονδία σημειώνει ότι πριν 4 μήνες συστάθηκε νομοπαρασκευαστική επιτροπή με έργο την επεξεργασία του σχεδίου νόμου με τίτλο Εθνική Σχολή Δικαστικών Υπαλλήλων. Αφού τελικά ολοκληρώθηκαν οι εργασίες και παραδόθηκε το πόρισμα, η κυβέρνηση την αγνώρισε τελείως. Χωρίς όμως καμία αιτιολογία και αντίθετα από κάθε δεοντολογία, η κυβέρνηση έφερε προς ψήφιση ένα εντελώς διαφορετικό νομοσχέδιο. Ένα σχέδιο νόμου που δεν προβλέπει καμία σχολή δικαστικών υπαλλήλων. Αλλά κάτι εντελώς διαφορετικό. Καθώς σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι προσλήψεις και η επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων θα γίνονται μέσω της σχολής δικαστικών λειτουργών. Βλέπουμε δηλαδή ότι άλλο νομοσχέδιο παρουσιάζεται στους άμεσα ενδιαφερόμενους και άλλο τελικά έρχεται προς ψήφιση. Το γεγονός αυτό, στην καλύτερη περίπτωση, ας είμαστε καλοπροαίρετοι, δείχνει ότι είστε πρόχειροι, μεγάλη προχειρότητα εκ μέρους σας. Στη χειρότερη, μάλλον στην πιο πιθανή περίπτωση, αποδεικνύει τον εμπεγμό της κυβέρνησης προς τους δικαστικούς υπαλλήλους, την αυταρχική της στροφή, καθώς και την αποστροφή της προς τη διαφάνεια, τον έλεγχο και τον ουσιαστικό διάλογο που θα έπρεπε να υπάρχει. Αυτός είναι ένας κύριος λόγος που είμαστε κριτικοί προς το νομοσχέδιο και εννοείται πως θα το καταψηφίσουμε. Σύμφωνα όμως με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του δικαιοδοτικού συστήματος της χώρας είναι η έλλειψη ειδικά καταρτισμένων δικαστικών υπαλλήλων, οι οποίοι θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν γρήγορα και αποτελεσματικά τους πολίτες, καθώς και να επικουρούν τους δικαστικούς λειτουργούς στο έργο τους. Σύμφωνα δε με την Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας, η υποστελέχωση αποτελεί το πιο σημαντικό πρόβλημα των δικαστικών υπηρεσιών, καθώς πάνω από το 30% των οργανικών θέσεων παραμένουν κενές. Όπως παρατήρησε ο πρόεδρος της ΟΔΙΕ, κατά την ακρόαση των φορέων, πράγματα που στο υπόλοιπο δημόσιο έχουν λυθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, για τους δικαστικούς υπαλλήλους είναι αντικείμενο διεκδίκησης. Και αναφερόμαστε στην αναγνώριση προϋπηρεσίας, τις μετατάξεις, τις προαγωγές,
τις επιλογές προϊσταμένων και ούτω καθεξής. Καταρχήν, θα πρέπει να διαρωτηθούμε γιατί ακόμη και αυτοί που πετυχαίνουν τελικά στις εξετάσεις δεν θα πάνε να αναλάβουν θέσεις. Ή συμβαίνουν ακόμη και παραιτήσεις. Τα ακούσαμε και από τους προηγούμενους αγορητές και εισηγητές. Ή συμβαίνουν ή τελικά παίρνουν προώρα σύνταξη αυτοί οι άνθρωποι. Ο λόγος αυτός είναι επειδή το είπε και καθαρά η ΟΔΙΕ, είναι υποαμοιβόμενη εργασία. Πολλές ώρες. Η οποία δεν επιτρέπει να ζήσουμε την αξιοπρέπεια που αρμόζει σε ένα τόσο σημαντικό λειτουργήμα που αφορά στην ανεξαρτησία του θεσμού της δικαιοσύνης. Μετά το 2011 υπήρξε μια μείωση των αποδοχών από 25% ως 45%. Γι' αυτό το φλέγον πρόβλημα, το πιο ουσιαστικό, το νομοσχέδιο, δεν προβλέπει τελικά τίποτα. Οι δικαστικοί πάλι δίνουν ένα υπεράνθρωπο αγώνα μέσα σε όλα αυτά τα κενά που υπάρχουν. Τα ξέρω και από την περιοχή μου, τέλος πάντων. Τα οποία έχουν οδηγήσει σε εκτόξευση του όγκου της εργασίας τους, χωρίς να αμοιβώνται σωστά. Όπως συμβαίνει και στην υγεία, που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, σε ένα πρόσφατο νομοσχέδιο, που είχε μια πολύ αρνητική κατεύθυνση. Έτσι και στη δικαιοσύνη έχουμε ένα σύστημα που καταραίει. Δυστυχώς, οι δικαστικοί πάλι είναι αυτοί που πληρώνουν τα σπασμένα, κατά το κοινό λεγόμενο. Καθώς οι πολίτες αυτούς τελικά διαμαρτύρονται όταν πηγαίνουν εκεί, για όλες τις αργοπορίες που υπάρχουν, για όλα τα προβλήματα που οφείλονται στην υποστελέχωση. Ένα χαρακτηριστικό όμως παράδειγμα είναι αυτό που ακούστηκε κατά την ακρόαση των φορέων. Το λεγόμενο ψηφιακό πιστοποιητικό φερεγγιότητας, το οποίο ενοποίησε 24 πιστοποιητικά. Ενώ παλιά εκδιδόταν σε 2 μέρες, τώρα εκδίδεται σε 3 μήνες. Ή τα πιστοποιητικά και τα κληρονομικά που εκδίδονταν σε 4 και 5 μήνες, γιατί λέει δεν υπάρχουν υπάλληλοι για να τα εκδώσουν. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει πρώτα απ' όλα η κατάλληλη μισθοδοσία. Πληρώστε τους. Που αναλογεί στην υπερπροσπάθεια αυτών των ανθρώπων. Γιατί από τη μία έχουμε εξουθενωτικές εργασιακές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων και των άθλιων κτηριακών υποδομών, από την άλλη δεν υπάρχει ούτε υλική ούτε ηθική ανταμοιβή. Γι' αυτό βλέπουμε ανθρώπους, ενώ έχουν εξαιρετικά πολύ καλά βιογραφικά, που θα μπορούσαν πραγματικά να συμβάλλουν στον χώρο, να προτιμούν να κάνουν οτιδήποτε άλλο παρά να εργαστούν στον χώρο της δικαιοσύνης. Γιατί δεν θέλουν να υποστούν αυτήν την εξουθένωση. Υπάρχουν 3.000 κενά, τα οποία δεν θα ελαττωθούν, καθώς θα έχουμε και αποχωρήσεις, λογικό, με συντάξεις και ούτω καθεξής. Υπάρχουν περίπου 1.700 δικαστικοί υπάλληλοι με όριμα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Ο κλάδος είναι εντελώς γερασμένος. Οι προσλήψεις γίνονται με το σταγονόμετρο ανά δεκαετία. Η γύρανση αυτή αναπόφευκτα σημαίνει και παλαιού τύπου τεχνογνωσία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Παρόλο που για μας και για εσάς και για όλους μας αυτοί οι άνθρωποι είναι απολύτως ευσυνείδητοι στη δουλειά τους. Σύμφωνα λοιπόν με τις διατάξεις του νομοσχεδίου καθιερώνεται η πρόσληψη των δικαστικών υπαλλήλων με εισαγωγικό διαγωνισμό στην ΕΣΔΗ. Ο διαγωνισμός αυτός θα προκυρήσεται κάθε έτος προκειμένου να καλυφθούν οι κενές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου των γραμματέων όλων των κατηγοριών. Ο εισαγωγικός διαγωνισμός διενεργείται από επιτροπή που απαρτίζεται από 3 ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς, 1 δικαστικό υπάλληλο προστάμενο διεύθυνσης γραμματείας εφετείου ή διοικητικού εφετείου, 1 μέλος ΔΕΠ και 3 μέλη του ΑΣΕΠ. Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει 2 στάδια, γραπτό και προφορικό. Το πρώτο στάδιο όμως, το οποίο διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη εντός του 3ου δεκαημέρου του μηνός Ιουνίου, περιλαμβάνει γραπτή εξέταση σε 3 θεματικές. Οι επιτυχόντες του πρώτου σταδίου συμμετέχουν στο 2ο στάδιο, το οποίο συνίσταται σε προφορική εξέταση. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η εξέταση στη Θεσσαλονίκη προκαλεί προβλήματα στους διαμένους άλλα διαμερίσματα της χώρας. Τι να κάνουμε. Αλλά υπάρχουν και άλλα σημεία που πρέπει να εξεταστούν ξανά για μας. Λείπει μια ειδική μοριοδότηση για κατηγορίες όπως οι υπαλληνοστούντες. Οι υπαλληνοστούντες πόντι, ομογενείς και ούτω καθεξής. Επίσης, δημιουργείται ζήτημα αξιοκρατίας από το γεγονός ότι σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι ομολογητές θα βάζουν οι ίδιοι τα θέματα και θα είναι και γνωστοί. Αυτό είναι κάπως πρωτόγονος εντελώς τρόπος για να γίνονται εξετάσεις. Για να μην το θέσω χειρότερα.
δεν αρμόζει σε ένα προηγμένο ευνομούμενο κράτος. Χρειάζεται να τηρηθούν οι συνήθεις κανόνες αξιοκρατίας, οι οποίοι θα επιβάλλουν διάκριση και μη γνώση εκ των προτέρων. Γενικότερα, οι προβλέψεις του νομοσχεδίου δεν απαντούν στα σημαντικά προβλήματα του κλάδου, καθώς σε καμία περίπτωση δεν βοηθούν στην κάλυψη των προαναφερθέντων κενών. Οι αλλαγές στη διαδικασία πρόσληψης δεν οδηγούν αναγκαία και σε περιπτώσεις πρόσληψης που είναι το ζητούμενο. Αντίθετα, η νέα διαδικασία, σύμφωνα μάλιστα με την Ομοσπονδία, καθίσταται ιδιαίτερα πολύπλοκη και απαιτητική. Τίθεται έτσι ένα αμφιβόλο ισότιμη αντιμετώπιση των υποψηφίων, αφού παρακάμπτεται από τη ουσία του ΑΣΕΠ, ενώ απαιτείται εκτός γραπτής εξέτασης και προφορική δοκιμασία στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Όσο αφορά στην επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων, δεν αμφισβητεί κανείς την αναγκαιότητά της, ούτε καν το συνδικαλιστικό όργανο. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται η διαρκής επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων από την ΕΣΔΗ, με την διεξαγωγή των προγραμμάτων επιμόρφωσης να πραγματοποιείται είτε στην έδρα της ΕΣΔΗ είτε διαδικτυακά. Παρά την πραγματική ανάγκη που υπάρχει για την επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων, όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, καθώς και οι σημερινοί, για 3,5 χρόνια δεν έπραξαν το παραμικρό. Σε αυτό το πλαίσιο τίθεται ένα ερώτημα. Ποια είναι ακριβώς η χρησιμότητα ψήφισης μεγάλου μέρους νέων διατάξεων για την επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων από έναν μάλιστα νέο φορέα, όταν υπάρχουν η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και το ΕΝΕΠ? Υπάρχουν οι φορείς που διαθέτουν και την τεχνογνωσία και την υλικοτεχνική υποδομή για να φέρουν σε πέρας με επιτυχία τις επιμορφώσεις αυτές. Γιατί τελικά η κυβέρνηση επιμένει να τις αγνοεί? Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι διατάξεις του νομοσχεδίου δεν εξασφαλίζουν σε καμία περίπτωση την επίλυση των υπαρκτών προβλημάτων. Για ακόμη μια φορά επιλέγεται από την κυβέρνηση η εκ νέου νομοθέτηση, χωρίς όμως αυτή να προσφέρει το παραμικρό στην επίλυση των προβλημάτων. Η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΔΙΕ για το σχέδιο νόμου είναι καταπέλτης. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ουσιαστικά ένα άλλο σχέδιο νόμου, που στην ουσία μέσα σε αυτό δεν πρόκειται να ιδρυθεί καμία σχολή, αλλά πολύ απλά και εν ολίγης οι προσλήψεις και η επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων θα γίνονται μέσω της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών. Η ΟΔΙΕ σημειώνει τον απαξιωτικό τρόπο με το οποίο αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, αλλά και ο ίδιος ο Υπουργός, τους δικαστικούς υπαλλήλους και τα μέλη της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, δικαστικούς λειτουργούς, δικαστικούς υπαλλήλους, υπηρεσιακούς παράγοντες. Το σχέδιο νόμου σε καμία περίπτωση δεν απαντά στα χρόνια και συνεχώς αυξανόμενα προβλήματα των δικαστικών υπηρεσιών και των δικαστικών υπαλλήλων. Υποστελέχωση παραμένει, αφού πάνω από το 30% των οργανικών θέσεων παραμένουν κενές. Με το ρυθμό προσλήψεων που εκ των πραγμάτων θέτει η λειτουργία της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, τα κενά αυτά δεν πρόκειται ποτέ να αναπληρωθούν ούτε στην επόμενη δεκαετία. Δεδομένου μάλιστα ότι ετήσιο αριθμό αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότησης παραμένει και η υποαμοιβόμενη εργασία, αφού οι αποδοχές έχουν μειωθεί πραγματικά δραματικά. Το 2011, τότε με τη λέλαπα του πρώτου μνημονίου, καταργήθηκαν σε ένα βράδυ, εν μία νυχτή, το επίδομα ειδικών συνθήκων που ο διανεμητικός λογαριασμός του ΤΑΚΔΙΚ, που αντιστοιχούσε σε ποσοστιαία μείωση της τάξης του 25% με 40% μηνιαίως. Καθημερινά, εδώ και πολλά χρόνια, χιλιάδες ώρες υπεριοριακής εργασίας, λόγω χάρη σε ποινικά κρατήρια, ανάκριση, αυτόφορα και ούτω καθεξής, καθημερινές αργίες, Σαββατοκύριακα, παραμένουν απλήρωτες ή αμοιβόμενες ως φιλοδόρημα. Στο ίδιο νομοσχέδιο δεν αναφέρεται καμία πρόβλεψη για καλύτερες αποδοχές των δικαστικών υπαλλήλων. Η κυβέρνηση τελικά, δια του Υπουργού Δικαιοσύνης, παρουσιάζει ως μαγική λύση την ψήφιση του σχεδίου νόμου, αδιαφορώντας πλήρως για τα προβλήματα που διαρκώς σωρεύονται στα δικαστήρια όλης της χώρας. Όπως παρατηρεί ο ΔΙΕ, η ψήφιση του σχεδίου νόμου δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες που υπάρχουν. Ο μόνος τρόπος για να δοθούν άμεσες και δραστικές λύσεις στα προβλήματα των δικαστικών υπηρεσιών και των δικαστικών υπαλλήλων είναι η άμεση προκήρυξη διαγωνισμού με ενεργοποίηση του άρθρου 11 του νόμου 4798 του 21, του δικού σας νόμου, τουλάχιστον για τις περίπου 500 θέσεις που έχουν εγκριθεί ως και το έτος 2022. Ο προγραμματισμός των προσλήψεων των δικαστικών υπαλλήλων σε βάθος τριετίες, με στόχο την κάλυψη όλων των οργανικών κενών και στις δικαστικές υπηρεσίες. Η επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος ειδικών συνθηκών.
Η έγκριση σε μόνιμη βάση 20 ωρών μηνιαίως για περιοριακή απασχόληση σε όλους τους δικαστικούς υπαλλήλους της χώρας. Ως ελάχιστης έμπρακτης αναγνώριση από την πολιτεία του ρόλου που της αναλογεί στην απονομή της δικαιοσύνης. Η εκπαίδευση και επιμόρφωση των υπηρετούντων και των νέων δικαστικών υπαλλήλων από κρατικούς φορείς να είναι αποσυνδεδεμένοι από τις διαδικασίες πρόληψης. Εμείς ως Μέρα 25 στηρίζουμε τα αιτήματα αυτά, θεωρούμε το νομοσχέδιο εντελώς ανεπαρκές και γι' αυτό το λόγο καταψηφίζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Με την κυρία Πατζίδη ολοκληρώθηκε ο κύκλος των ειδικών αγωρητών και εισηγητών.